Χαίρετε. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζει σήμερα τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής του Τεχνητού Περιτερίου Μεσσηνίας, τον κύριο Τάσο Αδαμόπουλο, και την κυρία Σταυρού Λαδρίου, γνωστή σε όλους μας, προϊσταμένη της Διευθύντριας της Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας. Η σημερινή συνέντευξη τύπου έχει σκοπό να ενημερώσει τους συμπολίτες μας για όσα συμβαίνουν σήμερα στην εκτός σχεδίου δόμηση κατόπιν της έκδοσης της γνωστής σε όλους πρόσφατης απόφασης του ΣΤΕ, παραθέτοντας απόψεις λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. Μετά την παραχώρηση της κυβέρνησης για την κατάθεση έως το Πάσχα μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης, περιουσίες απαξιώνονται, αγοροπολισίες σταμάτησαν και επενδύσεις πάγωσαν. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί έχει άμεση επίπτωση στους μικροϊδιοκτήτες, οι οποίοι αγόρασαν νόμιμα και τώρα βλέπουν την περιουσία τους να απομειώνεται. Συγκεκριμένα, το ανώτατο δικαστήριο, εξετάζοντας υπόθεση που έφτασε στο ΣΤΕ μετά από μια καταγγελία για τη δόμηση οικοπαίδου σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Πάτμο, χωρίς πρόσβαση σε αναγνωρισμένη κοινόχρηστη οδό, αποφάσισε ότι δεν αρκεί το ελάχιστο ευαδόν των τεσσάρων στρεμμάτων, αλλά απαιτείται ήδη από το 1985 και ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο, δρόμο για τη δόμηση ενός ακινήτου. Επισημαίνει δε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας ότι στο Σύνταγμα οι εκτός σχεδίου περιοχές δεν έχουν ως προορισμό καταρχήν τη δόμηση ή την τουριστική εκμετάλλευση, αλλά τη γεωργική, κτηνοτροφική, δασοπολική εκμετάλλευση και την αναψυχή του κοινού. Αυτά λέει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αποσχολεί τους συμπολίτες μας και όλους μας το τι ισχύει μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Καταρχήν, η απόφαση αυτή, η συγκεκριμένη απόφαση, έχει άμεση εφαρμογή για τη συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάστηκε. Δεύτερον, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Δηλαδή, δεν ανακαλούνται και δεν είναι άκυρες οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί από τα πολεοδομικά γραφεία. Όμως, κινδυνεύουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από συγκεκριμένη προσφυγή στο ΣΤΕ λόγω αντιδικίας να τους ακυρωθεί η οικοδομική άδεια και να κριθεί καταδαφιστέο το κτίσμα. Τρίτον, δημιουργείται νομολογιακό προηγούμενο που δεν μπορεί να το σεβαστεί η διοίκηση, γιατί κατά το σκεπτικό της απόφασης δεν νοείται ούτε οι πολίτες να επιδιώκουν την οικοδόμηση οικοπαίδων που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, ούτε οι πολεοδομίες να εκδίδουν οικοδομικές άδειες για αυτές. Κατ' επέκταση, δεν μπορούν να διεκδικήσουν αποζημίωση, καθώς ο κανόνας αυτός θεωρείται προβλέψιμος για τους επιμελείς αγοραστές. Η πολιτεία, αφού μελετήσει προσεκτικά και αναλύσει το σκεπτικό της απόφασης, οφείλει να πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία που θα σέβεται την ομολογία του ΣΤΕ και θα δίνει και διέξοδο στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Διότι με ευθύνη της δεν έχει καθοριστεί το δίκτυο κοινοχρήστων δρόμων στις εκτός σχεδίου περιοχές, αφήνοντας να μεταβιβάζονται και να φορολογούνται ως οικόπεδα ακίνητα εκτός σχεδίου εδώ και 50 χρόνια. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργήσει και ασφάλεια πολεοδομικού δικαίου και να μισήρονται στα δικαστήρια ιδιοκτήτες ακινήτων από ανταγωνιστές και κακούς γείτονες. Άμεσες συνέπειες στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το βλέπουμε καθημερινά. Έχουν σταματήσει αγοροπολισίες και συμβόλαια για ακίνητα στις εκτός σχεδίου περιοχές όλης της χώρας, που βασίζονταν στην παραδοχή ότι αυτά τα ακίνητα έχουν δικαίωμα έκδοσης νόμιμης οικοδομικής άδειας, που τώρα ανατρέπεται από τη νέα απόφαση του ΣΤΕ. Δεύτερον, δεν εκδίδονται από τα περισσότερα πολεοδομικά γραφεία της χώρας, στις υπηρεσίες δόμησης, προεγκρίσεις δόμησης και άδειες δόμησης για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών, τα οποία δημιουργήθηκαν μεταξύ της ισχύως του Προεδρικού Διατάγματος του 1985 και του νόμου 3212-2003 και έχουν ευαδό μεγαλύτερο των 4.000 τετραγωνικών μέτρων χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο. Και τρίτο και σημαντικότερο, παγώνουν χιλιάδες μικρές και μεγάλες επενδύσεις, κυρίως τουριστικές, που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, διότι πλέον δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και να εκδώσουν οικοδομικές άδειες και να χτίσουν με ασφάλεια δικαίου. Αυτή ήταν η δική μου εισήγηση και η δικιά μου ενημέρωση που ήθελα να πω στους συμπολίτες μας σε σχέση με τις νομικές προεκτάσεις που έχει η απόφαση του ΣΤΕ. Στα ειδικά τεχνικά θέματα, τα οποία απασχολούν και δέχονται συνεχώς οχλήσεις από τους συμπολίτες τους, οι μηχανικοί όλης της χώρας και της Καλαμάτας, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Τεχνικού Υπηρετηρίου του Νομού Μεσσηνίας, τον κ. Τάσο Αδαμόπουλο, να αναφέρει τα τεχνικά θέματα και τα προβλήματα που ανακύπτουν. Σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου σήμερα στην συνέντευξη τύπου, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου και του Προέδρου του, για να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας, οι ιδιοκτήτες και οι συνάδελφοί μας μηχανικοί για το τι ακριβώς έχει συμβεί με την περιβόητη απόφαση του ΣΤΕ την 176 του 2023. Όπως πολύ σωστά ενημέρωσε ο κ. Μαργέλης,
αυτή τη στιγμή η κατάσταση, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και οι κίνδυνοι που έχουν δημιουργηθεί μετά την έκδοση της απόφασης συνοψίζονται σε 3-4 άξονες. Ο πρώτος είναι ότι δυστυχώς αρχίζουν και τίθενται υπό αμφισβήτηση οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί ήδη από το 1985. Πολύ σωστά αναφέρθηκε ότι σε ενδεχόμενη προσφυγή κάποιου γείτονα ή ανταγωνιστή οι αντίστοιχες οικοδομικές άδειες κινδυνεύουν και προφανώς θα ακυρωθούν λόγω της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, η αγορά ήδη κακά τα ψέματα έχει αποφασίσει και έχουν παγώσει ενδεχόμενες αγοροπολισίες και επενδύσεις που ήταν ειδικά στο νομό μας, ήταν πρώτων πυλών να γίνουν. Ένας τρίτος άξονας είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τίθεται υπό αμφισβήτηση η ασφάλεια δικαίου, η οποία έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια από το 85 μέχρι και σήμερα, στηριζόμενοι και σε εκατοντάδες εγκυκλίους του Υπουργείου, οι οποίες επιβεβαίωναν τον τρόπο που δομούνται τα οικόπεδα εκτός σχεδίου. Και το πλέον δυστυχές είναι ότι αυτή τη στιγμή οι περιουσίες των συμπολιτών μας απαξιώνονται. Οι μικροϊδιοκτήτες εκεί που υπολόγιζαν ότι έχουν μια κάποια περιουσία όταν τους άνοιγαν ακίνητα εκτός σχεδίου, τα οποία ήταν εκμεταλλεύσιμα στον τουριστικό τομέα, τώρα βλέπουν ότι τους έχουν απομείνει αγροτεμάχια, εφόσον δεν επιληθεί το ζήτημα. Πριν συνεχίσω στα υπόλοιπα, θέλω να κάνω και μια αναφορά από καρδιάς σε ένα θέμα που απασχολεί τους μηχανικούς της χώρας. Αυτή τη στιγμή οι μηχανικοί της χώρας που έχουν ασχοληθεί από το 1985 μέχρι το 2 μέχρι και σήμερα ασχολούνται με την έκδοση των οικοδομικών αδειών, είτε είναι από την όχθη της πολεοδομίας, είτε είναι από την όχθη του ελεύθερου επαγγελματία, έχει βγει μια απόφαση η οποία τους αποκαλούσε αμελείς μηχανικούς, τους αποκαλούσε αδιάβαστους μηχανικούς, τους αποκαλούσε μηχανικούς που δεν είχαν καταλάβει ακριβώς πώς κάναν τη δουλειά τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λυπηρό για ένα κλάδο στον οποίο στηρίζεται κακά τα ψέματα η ανάπτυξη της χώρας, εφόσον έχουμε επιλέξει ότι η τουριστική ανάπτυξη, η οικοδομική ανάπτυξη είναι οι επιλογές που έχει κάνει η πολιτεία για να αναπτυχθεί η χώρα. Αυτό το πράγμα είναι πλήγμα. Είναι πλήγμα για μας πρώτα απ' όλα. Τώρα από εκεί και πέρα, το Τεχνικό Επιμελητήριο, ειδικά το Περιφερειακό Τμήμα της Πελοποννήσου, το οποίο εκπροσωπώ σήμερα, έχει προβεί ήδη από τις αρχές Μαρτίου σε σωρία επιστολών προς το Υπουργείο που ζητά αυτή την άδικη, αυτή την ακατανόητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να νομοθετήσει ώστε να έχουμε λύση. Ώστε να έχουμε λύση μέχρι την κύρωση του οδικού δικτύου η οποία έχει ξεκινήσει και έχει προκηρυχτεί, να έχουμε λύση για τον τρόπο με τον οποίο θα εκδίδονται οι άδειες από εδώ και πέρα, αλλά και το τι μέλη γενέστε με τις ήδη εκδεδειμένες άδειες που έχουν εκδοθεί και οι οποίες θα έχουν ορισμένες από αυτές ισχύ μέχρι το 2024. Δυστυχώς, παρότι είχαμε με χαρά πληροφορηθεί την ανακοίνωση του Υφυπουργού του ΙΠΕΝ ότι πριν τη διάλυση της Βουλής θα φέρει αντίστοιχο νομοσχέδιο, μάλλον θα ενσωματώσει μια τροπολογία στο νομοσχέδιο που θα πέρναγε την τελευταία ημέρα, η οποία θα έλυνε το πρόβλημα, δυστυχώς τη Μεγάλη Δευτέρα υπαναχώρησε και το θέμα οδηγήθηκε προς λύση αμέσως μετά τις εκλογές. Αυτό που συνεχίζουμε εμείς ως Τεχνικό Επιμελητήριο να ζητάμε και να απαιτούμε είναι άμεση λύση του προβλήματος όταν είναι αυτό δυνατό, για να μην απαξιωθεί το επάγγελμα του μηχανικού, για να μην απαξιωθούν οι περιουσίες των συμπολιτών μας, για να μην οδηγηθούμε σε ένα τέλμα σε αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη στη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος της Διευθύντριας Πολεοδομίας Καλαμάτας, η οποία είναι δέχτης πολλών πιέσεων αυτή την εποχή από την κυρία Σταυρούλα Ανδρίου, θέλω να κάνω ένα σχόλιο.
Γνωρίζετε όλοι μας και γνωρίζουμε όλοι μας, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Τα κόμματα, αυτά που φιλοδοξούν να μπουν στο κοινοβούλιο μέσα, αρχίζουν και τάζουν λαγούς με πετραχύλια ως συνήθως. Σε αυτό το μεγάλο σοβαρό θέμα που αγγίζει όλη την ελληνική κοινωνία, δυστυχώς βλέπω μια ανησυχητική σιωπή. Αυτός ήταν ο προβληματισμός μου. Δεν ομιλούν θεσμικά σε κεντρικό επίπεδο για τι σκοπεύουν να κάνουν για αυτό το θέμα, ενώ ασχολούνται με άλλα θέματα ίσονος σημασίας. Αυτό, να ξέρετε, πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας για το τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Μαριέλη, για την πρόσκληση για να ενημερώσουμε την τοπική κοινωνία για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Κοιτάξτε, η εκτός σχεδίου δόμηση έχει απασχολήσει διαχρονικά το δημόσιο αναπτυξιακό λόγο όσο αφορά τα θέματα χωρικού σχεδιασμού, πολεοδομίας, χωροταξίας κτλ. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις για το αν θα πρέπει να καταργηθεί, αν θα πρέπει να περιοριστεί και με ποιους όρους και προϋποθέσεις. Ανεξάρτητα με τις απόψεις που μπορεί να έχει ο καθένας για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που αφορά στην ουσία το περιβάλλον μας, την εφορία, την προστασία του περιβάλλοντος, του δομημένου και του φυσικού, είναι ένα θέμα που αγγίζει όλους και προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Όμως νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να συμφωνούμε σε ένα στοιχείο, ότι οι όποιες αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν με βίαιο τρόπο και ξαφνικό. Το τεχνικό επιμελητηρίο είχε επεξεργαστεί πολλές φορές θέσεις γι' αυτό και η πάγια θέση του είναι ότι οι όποιες ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, δραστικές ή όχι, πρέπει να προέλθουν από ένα χωρικό σχεδιασμό, από τα λεγόμενα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία εκπονούνται αυτή τη στιγμή με το πρόγραμμα Δοξιάδη σε όλη τη χώρα, και όπου εκεί, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, θα μελετηθεί κάθε περιοχή, γιατί δεν μπορεί να εφαρμόσεις τα ίδια στοιχεία σε περιοχές όπως είναι τα νησιά, που είναι κορεσμένα, το ίδιο στον αγροτικό χώρο που θέλουμε να έχει οικιστική ανάπτυξη, το ίδιο στον παράλληλο χώρο που έχει φαινόμενα κορεσμού. Δηλαδή κάθε περιοχή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, στα οποία πρέπει οι μελετητές μετά από συμμετοχικές διαδικασίες και με διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς και αρχές και προφανώς το Δήμο να καταλήξουν μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπεται η εκπόνηση ενός τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. Εκεί λοιπόν θα έχουμε σχεδιασμό για κάθε περιοχή της, του Δήμου μας, του κάθε Δήμου στη χώρα, για το που πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες χρήσεις, που δεν πρέπει, είναι γη υψηλής παραγωγικότητας και δεν πρέπει να χτίζεται τίποτα, που υπάρχουν περιθώρια και με ποιες όρους και προϋποθέσεις, με τι συντελεστή, με τι αρτιότητες μπορεί να καθοριστεί μία αρτιότητα, όπως υπάρχουν περιοχές της χώρας, 20 στρέμματα, 10 στρέμματα, 4. Σε άλλες περιοχές που χρειάζεται να τις βοηθήσεις και δεν έχουν το έδαφος, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σαν περιβαλλοντικό πόρο, εκεί μπορεί να δώσεις και μικρότερες παρεκκλήσεις, αλλά αυτά θα εξεταστούν κατά περίπτωση μέσα από το χωρικό σχεδιασμό, μέσα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια που έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή να εκπονούνται στη χώρα και να χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα και ενώ εκπονούνται ή ξεκινούν να εκπονηθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, έρχεται μία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και ενώ μέχρι στιγμής το νομικό καθεστώς που διέπει την εκτός σχεδίου δόμηση είναι συγκεκριμένο και προβλέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα του 1985 με μία τροποποίηση του νόμου του 32-12 του 2003 που ήρθε και είπε ότι δεν αρκεί να έχεις μία αρτιότητα 4 στρεμμάτων που είναι ο κανόνας, χρειάζεται, απαιτείται και το πρόσωπο. Πρέπει να έχεις 25 μέτρα πρόσωπο. Αλλά όμως όρισε μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 23
που έλεγε ότι μέχρι να γίνει η κύρωση του, ο καθορισμός των κοινοχρήστου δικτύου, δηλαδή ποιοι δρόμοι είναι κοινόχρηστοι, γιατί η απέτηση του νόμου ήταν πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό. Δεν ήταν ρυθμισμένο ποια οδός είναι κοινόχρηστη. Είναι αυτή που είναι πριν από το 23, είναι αυτή που είναι πριν από το 85, είναι αυτή που οδηγεί, όπως έλεγαν κάποιοι, σε εγκύκλοι, σε συγκεκριμένα σημεία, αρχαιολογικούς χώρους, νεκροταφεία κτλ. Υπήρχαν διάσπαρτοι εγκύκλοι, αλλά δεν υπήρχαν σαφείς κατευθύνσεις και προεδρικό διάταγμα για το πώς καθορίζεται η κοινόχρηστη οδός. Αν δεν εκδοθεί αυτό το προεδρικό διάταγμα, δεν μπορούσε να εκδοθεί και να πάρει σάρκα και οστά αυτή η διάταξη του νόμου. Μέχρι τότε λοιπόν ρύθμιζε με το άρθρο 23 ότι μεταβατικά θα ισχύει μόνο για η απέτηση προσώπου. Και ενώ με αυτόν τον τρόπο εκδίδαμε όλες οι πολεοδομίες και αυτό εφάρμοζαν και όλοι οι μηχανικοί τις οικοδομικές άδειες, ήρθε μία απόφαση, η 176 του 2023, απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία είπε ότι όχι, κακώς μεταφράζατε μέχρι τώρα ότι δεν απαιτείται, δηλαδή εκτός από τα 4 στρέμματα, δεν απαιτείται και απέτηση προσώπου. Αυτά το Α και το Β που έχει ο νόμος πάνε συνδυαστικά και απαιτούνται και τα δύο και δεν δικαιούνται ούτε οι πολεοδομίες να εκδίδουν άδειες και να επικαλούνται ότι δεν γνωρίζουν την ομολογία. Στην ουσία δηλαδή έκρινε το άρθρο 23 των μεταβατικών διατάξεων σαν αντισταγματικό. Και επιλέξει, αναφέρει, ότι οι πολεοδομικές, ο κανόνας αυτός έπρεπε να είναι γνωστός στις πολεοδομικές αρχές, οι οποίες οφείλουν να ακολουθούν την ομολογία των αρμόδιων δικαστηρίων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και ειδικώς κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Ήταν προβλέψιμος για τους επιμελείς αγοραστές, άρα λέγεται δηλαδή ότι και οι αγοραστές έπρεπε να το γνωρίζουν, εμέσως βάζει θέματα ότι δεν μπορούν να εγείρουν ζητήματα αποζημιώσεων, ότι δεν γνωρίζουν και απαξιώνονται οι περιουσίες τους, και τους συναλλασσόμενους εν γέννη, τους οποίους οι νομικοί τους παραστάτες και οι τεχνικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώνουν επί του ισχύοντος πολεοδομικού καθεστώτος των ακινήτων και εφαρμοστέων όρων. Αυτά λέει επιλέξει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Μετά από αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πάγωσαν όλες οι οικοδομικές άδειες σε όλες τις πολεοδομίες. Και φυσικά υπήρχαν σε εξέλιξη πολλές μελέτες και πολλές ήταν στο στάδιο του να εκδοθούν την επόμενη μέρα και αρκετές περιπτώσεις είναι ενταγμένες και σε αναπτυξιακά προγράμματα, οπότε καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει όλο αυτό και βρίσκονται άνθρωποι αυτή τη στιγμή σε απόγνωση γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς σαν υπηρεσία κάναμε το αυτονόητο. Δηλαδή, απευθυνθήκαμε από τη δεύτερη μέρα που βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, μόλις ενημερωθήκαμε. Απευθυνθήκαμε από τη δεύτερη μέρα στο Υπουργείο και με ένα συγκεκριμένο εδώ θέτουμε συγκεκριμένα ερωτήματα, δηλαδή κατά πόσο ισχύει το διάταγμα, το άρθρο 23, γιατί ακόμα δεν είχε βγει το σώμα της απόφασης που λέει όλοι, είχαμε την περίληψη που αναφέρει το πώς και το γιατί το σκεπτικό και αναφέρουμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία περιμένουμε να έχουμε σαφή απάντηση από το Υπουργείο ώστε να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα γίνει άμεσα μία νομοθετική ρύθμιση που πήγε στη Βουλή, από ό,τι φαίνεται για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε αποσύρθηκε και αυτή τη στιγμή είναι μια κατάσταση που πολλές δυστυχώς έχει δημιουργηθεί κάτι που δεν τιμά την πολιτεία γενικά με την έννοια ότι άλλες πολεοδομίες μεταφράζουν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας με έναν δικό τους τρόπο, λίγες, στα νησιά και συνεχίζουν να εκδίδουν σε κάποιες περιπτώσεις για τα πρώτα 85 συγκεκριμένα ή άλλες και σε όλες τις περιπτώσεις, γιατί λένε ότι η νομοθεσία είναι πάνω από την ομολογία, ενώ εδώ η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας λέει ότι δεν δικαιούσε να μην γνωρίζει την ομολογία.
και εκδίδουν οικοδομικές άδειες, οι περισσότερες όμως, από ό,τι έχω πληροφόρηση και επικοινωνία, και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα και άλλες μεγάλες πόλεις, εκτός από ορισμένα νησιά, έχουν σταματήσει και έχουν παγώσει κάθε έκδοση οικοδομικής άδειας, περιμένοντας εγκύκλιο οδηγία, σαφή, που να τηρηθεί από όλη την επικράτεια, από όλες τις πολεοδομίες, με σαφείς κατευθύνσεις, που να εδράζονται σε κάποιες νομοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, για το πώς πρέπει να χειριστούμε την υπόθεση τώρα, αν θα πρέπει να παγώσουν όλα, ποιες περιπτώσεις μπορούν, παραδείγματος χάρη, από περατώσεις, αναθεωρήσεις που δεν μεταβάλλουν τον όγκο. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτές μπορούν να συνεχίσουν. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία νομικά, τα οποία πρέπει να διευκρινιστούν και νομίζω ότι δεν είναι κανείς άλλος αρμόδιος από το Υπουργείο με τις νομικές του υπηρεσίες και με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να δώσει μία κατεύθυνση ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα μέχρι να γίνει η όποια συνολική ρύθμιση μετά τις εκλογές και η οριστική λύση θα δοθεί μέσα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια όπως ανέφερα στην αρχή, μέσα από τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό που εκεί πια υποχρεωτικά βγήκαν οι οδηγίες το 22, βγήκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη σύνταξη των μελετών καταγραφής του υπάρχοντος δικτύου. Να καθορίσει δηλαδή ποιο είναι το κοινόχρηστο δίκτυο. Οι κατευθύνσεις δόθηκαν το 22. Άρα τώρα υπάρχουν και μέσα στη μελέτη των τούπου σου, αλλά αυτές θα αργήσουν. Τουλάχιστον 5 χρόνια για να ολοκληρωθεί μια μελέτη τούπου σου. Άρα χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο μεταβατικό για να ξέρουμε πώς κινούμαστε, δεδομένου ότι είναι ένα καθόλου θέμα, σοβαρό θέμα, αφορά την απαξίωση ιδιοκτησιών πολλών πολιτών, πολλών συμπολιτών μας και ξένων. Να πούμε ότι υπάρχουν και πολλοί πολίτες που έχουν αγοράσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς όλο αυτό τους φαίνεται, είναι δύσκολο να το επεξεργαστούν και να καταλάβουν πώς από τη μια μέρα στην άλλη, όταν έχουν πάρει αρτιότητα και οικοδομησιμότητα από υπηρεσίες, από μηχανικούς, από νομικούς, από δικηγόρους, από συμβολιογράφους και έχουν αγοράσει κάτι ως άρτιο οικοδομήσιμο, μέσα σε μία μέρα έγινε μία άρτιο και μη οικοδομήσιμο και εκεί έχεις και μία δυσκολία να τους εξηγήσεις πώς, τι και γιατί. Βέβαια, το Συμβούλιο Επικρατείας διαχρονικά, οφείλουμε να το πούμε και αυτό, είχε χτίσει μία νομολογία στην οποία έλεγε ότι εκτός σχεδίου δόμηση πρέπει να είναι υπό προποθέσεις, δεν προορίζεται για δόμηση, αλλά για αγροτική χρήση κατά κύριο λόγο, αλλά όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθούν όσο το δυνατόν πια πιο άμεσα και να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις και οδηγίες για να τηρήσει η διοίκηση όλη στα πλαίσια της ισονομίας και της ισοπολιτείας το ίδιο καθεστώς και μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας πάντα. Ευχαριστώ. Οι υπηρεσίες δόμησης στον νόμο Μεσυγείας για τον άνθρωπο και οι συμπολίτες μας. Να συμπεράνω ότι έχουν σταματήσει, δεν εκδίδουν άδειες. Στον νόμο Μεσυγείας για τους συμπολίτες μας που είναι στον νόμο. Νομίζω ότι δεν εκδίδουν, πλην έχω ακούσει την κυπαρισία, αλλά δεν είμαι σίγουρη, δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει κυπαρισία να πολύ. Μπορώ να σας το επιβεβαιώ. Αν θέλετε ένα λεπτάκι. Το μόνο που θέλω εγώ να προσθέσω. Ναι, συγγνώμη. Το μόνο που θέλω εγώ να προσθέσω εδώ, να υπερτονίσω αυτό που είπε και η Διευθύντρια της Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, ότι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς στη χώρα, επικρατεί ένα λαλούν στις υπηρεσίες δόμησης, κυριολεκτικά και έχοντας ακριβή γνώση του τι λέω, ένα λαλούν όπου υπάρχουν τρεις διαφορετικές γραμμές στις πολεοδομίες. Ένα μερίδιο των πολεοδομιών συνεχίζουν και εκδίδουν κανονικά άδειες σε όλα τα ακίνητα τα εκτός σχεδίου, στην ουσία έχοντας σαν σκεπτικό ότι η νομοθεσία μου δεν έχει αλλάξει εμένα που εκδίδω άδειες, δεν έχει τροποποιηθεί, είναι σε ισχύ
όλα αυτά τα άρθρα των μεταβατικών διατάξεων που ανέφερε και η κυρία Αγρίου, οπότε συνεχίζω και εκδίδω άδειες. Υπάρχει μια μερίδα των πολεοδομιών που λέει ότι εγώ σταματώ να εκδίδω οικοδομικές άδειες από το 1900, για κίνητα που έχουν δημιουργηθεί από το 1985 μέχρι το 2003, επειδή αυτά αφορά η απόφαση, και υπάρχει και μερίδα πολεοδομιών η οποία έχει κόψει οποιαδήποτε έκδοση οικοδομικής άδειας στην εκτός σχεδίου δόμηση, και αυτοί στηριζόμενοι πάνω στο σκεπτικό της απόφασης. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε τρεις διαφορετικές εφαρμογές στην επικράτεια του ιδίου πράγματος, εάν εκδίδονται ή όχι άδειες στην εκτός σχεδίου. Αυτό για τα ως τεχνικό επιμελητήριο να σας πω ότι ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους όσον αφορά τα μέλη μας. Υπάρχουν μέλη μας τα οποία στις πολεοδομίες, όπως σας ανέφερα, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ τους των πραγμάτων. Αυτή η μηχανική, τα μέλη των πολεοδομιών, οι υπάλληλοι των πολεοδομιών, είναι εκτεθειμένοι αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε μήνυση μπορεί να τους καταθέσει κάποιος ή εξώδικο μπορεί να τους αποστείλει, είτε προσφυγή να τους κάνει, ότι δεν εκτελούν σωστά τη δουλειά τους, είτε αυτοί βγάζουν οικοδομικές άδειες, είτε δεν βγάζουν. Και κλείνω, και πριν κλείσω να αναφέρω το εξής, ότι ως Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου, αυτό που κάναμε είναι σε συνεννόηση με την κυρία Αγρίου, προκαλέσαμε μια συνάντηση στην οποία συζητήσαμε τυχόν περιπτώσεις, όπως σας ανέφερε και η ίδια, τυχόν περιπτώσεις τις οποίες κατά τη γνώμη μας μπορεί να συνεχίσει να εκδίδεται, να εκδίδονται οικοδομικές άδειες. Είμαστε σε μια συνεργασία, ίσως μπορέσουμε να βρούμε λύση και απεμπλέξουμε κάποιες από τις περιπτώσεις μέχρι να δοθεί η συνολική λύση από την πολιτεία, η οποία οφείλει να τη δώσει. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σε αυτό που έχει συμβεί με τη συγκεκριμένη ακατανόητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία προκαλεί ακόμα και τον τρόπο που ξέρουμε και διαβάζουμε ελληνικά. Να ρωτήσω ότι δεν θα πρέπει να περιορίσουμε το ζήτημα, την οπτική μας και την προσέγγιση μας, στο θέμα μόνο αν θα εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες ή όχι. Να το δούμε ευρύτερα. Αγοροπολισίες μπορούν να γίνουν. Συμβόλαιο μπορεί να κάνει κάποιος. Όλος και όχι. Ο νομικός του σύμβουλος, τι θα τον συμβουλεύσει? Να αγοράσει σήμερα ένα γήπεδο 4 στρεμάτων που δεν έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό. Αυτός πάλι που για οποιοδήποτε λόγο, με οποιοδήποτε τρόπο, πήρε μία οικοδομική άδεια σήμερα, όχι στην πολεοδομία Καλαμάτρα, στην πολεοδομία Ζακίνθου που τα δίνει. Θα χτίσει? Εάν γίνει προσφυγή από τον οποιοδήποτε πολίτη, για τον οποιοδήποτε λόγο, από τον γείτονά του και πάει σε ανώτερα όργανα, η άδεια αυτή θα ακυρωθεί? Και μήπως ενώ τώρα έχει μία ζημιά μόνο του οικοπαίδου του, του γηπέδου του, και περιμένει να δει τι θα γίνει μετά, έχει ρίξει και επιπλέον χρήματα να ρίξει και τεμπετά και η ζημιά είναι μεγαλύτερη? Η μηχανική, ανεξάρτητα με το αν η οποιαδήποτε πολεοδομία θα κρίνει μόνη της και θα εκδώσει τόσο σοβαρό θέμα, θα εκδώσει μία διοικητική πράξη, οι μηχανικοί θα εκδίδουν βεβαιώσεις αρτιότητας οικοδομησιμότητας? Δηλαδή το θέμα δεν περιορίζεται στο τι θα κάνει η Αγρίου στην πολεοδομία ή όποιος υπάλληλος στην όποια πολεοδομία, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ευρύτερο. Άρα πρέπει να έχει αφορά την ασφάλεια δικαίου, την ασφάλεια των συναλλαγών. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να εδράζεται σε σταθερή βάση νομιμότητας. Ευχαριστώ. Είπατε ότι υπάρχει μια ανησυχητική σιωπή, αν το θυμάστε καλά, τώρα προεκλογικά δεν τοποθετούνται τα κόμματα για αυτό το θέμα, ενώ τοποθετούνται για άλλα που είναι πιο ίσον σημασίας. Είπα και πάλι ότι τάζουν όλοι λαγούς με πετραχύλια αυτή την εποχή. Όλα τα κόμματα που διεκδικούν να μπουν στη Βουλή τάζουν λαγούς με πετραχύλια. Ειδικά τα μεγάλα κόμματα σιωπούν. Αυτή η σιωπή που με κάνει φοβερά ανήσυχο,
πιστεύω ότι μήπως υπάρχει κάποια συμφωνία πίσω να μην είναι αυτή η κατάσταση όπως είναι. Και κάτι προς την κυρία Αργύρου, είπατε ανεξάρτητα τι γνώμη, τι άποψη έχει ο καθένας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος του φυσικού και του δομημένου, γίνεται κάτι βίαιο. Η δικιά σας άποψη ποια είναι, είστε υπέρ της εκτός κυρίου δόμησης ή κατά? Η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχουν περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, υπάρχουν περιοχές εντός και εκτός σχεδιασμού. Οποιαδήποτε περιοχή μελετηθεί και σχεδιαστεί με βάση τα δικά της, μετά από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, όπως είπα, με συμμετοχικές διαδικασίες, γιατί ξέρετε κάτι, οποιοδήποτε σχεδιασμό για να πετύχει πρέπει να τον εστερνιστεί και ο κάτοικος στον οποίο απευθύνεται, αυτός που βιώνει αυτό το περιβάλλον. Εάν λοιπόν με συμμετοχικές διαδικασίες δεν γίνει ένας σχεδιασμός ανάλογα με τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές του ιδιαιτερότητες, τις δικές του ανάγκες σε κάθε περιοχή, δεν μπορώ να μιλήσω οριζόντια. Δεν είναι το ίδιο στη Μύκονο, δεν είναι το ίδιο στη Σαντορίνη και το ίδιο σε ένα χωριό της Ηπείρου ή σε ένα χωριό απομακρυσμένο, εγκαταλελειμμένο, φθήνοντα οικισμό της Πελοποννήσου ή γύρω περιοχή. Άρα αυτό που λέμε συνολικά εκτός σχεδίου δόμηση είναι ότι μέσα από τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό, από τα λεγόμενα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, μελετώντας τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα, τις ιδιαιτερότητες, τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα, τις ανάγκες της κάθε περιοχής, τι θέλεις να διαφυλάξεις, για ποιο λόγο περιορίζεις τη δόμηση, γιατί θέλεις να τη διαφυλάξεις σαν ένα περιβαλλοντικό πόρο, το έδαφος, που είναι ο μεγαλύτερος περιβαλλοντικός πόρος στα πλαίσια της αειφορίας για τις επόμενες γενιές. Αν έχεις λοιπόν ένα τμήμα που βλέπεις ότι αυτό δεν θα αξιοποιηθεί για αυτό το λόγο, μπορεί να το δώσεις με όρους και προϋποθέσεις, μεγάλες αρτιότητες, μικρό συντελεστή δόμησης, γιατί ξέρετε, εγείρονται πολλά θέματα. Εγείρονται και θέματα τελικά, εάν περιορίσουμε, έχουμε τα σχέδια πόλης, οι οικισμοί μας αυτή τη στιγμή έχουν και αυτοί πολλά προβλήματα και κενά στην νομοθεσία, όσο αφορά τη δυνατότητα που υπάρχει για την επέκτασή τους. Τελικά το δικαίωμα για διαβίωση εκτός πόλεων υπάρχει, είναι προνόμιο ορισμένων που θα πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένα σύνθετα τουριστικά καταλήματα που είναι πανάκριβα και που δεν έχουν δικαίωμα, δυνατότητα προσπέλασης όλες οι κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή είναι ευρύτερα θέματα, χρειάζουν πολλή συζήτηση, πολλή μελέτη, σωστό σχεδιασμό για να καταλήξεις να μελετήσεις κάθε περιοχή και να έχεις τα σωστά αποτελέσματα που και το περιβάλλον θα διαφυλάξεις στα πλαίσια της αειφορίας πάντα, κλιματική δικαιοσύνη, να σεβαστείς και τις επόμενες γενιές που έρχονται και να αφήσεις κάτι να αξιοποιήσουν και αυτά, έτσι, αλλά και να αξιοποιήσεις σωστά την περιοχή σου και για τουρισμό και για ανάπτυξη και για όλα αυτά τα αναπτυξιακά θέματα που πρέπει κανείς να προσεγγίζει στο τρίπτυχο οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον.